Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε εν Χριστώ αδελφοί. Μια ακόμα εκπομπή με τον κύριο Χριστοδούλου και σήμερα μαζί μας, η οποία θα έχει σαν θέμα της την ανάληψη του Κυρίου μας, την ανάληψη του Χριστού στους ουρανούς. Μάλιστα. Κύριε Χριστοδούλου. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε 40 μέρες, η ανάληψη είναι 40 μέρες μετά το Πάσχα. Μετά το Πάσχα. Και είναι ένα σταθμός στα σωτηρολογικά γεγονότα. Ναι. Και γι' αυτό κρίναμε σκόπιμο να πούμε λίγα λόγια για την Ανάσταση. Σωστά. Γιατί είναι λίγο γνωστή στον κόσμο. Είναι λίγο γνωστή. Έχουμε Ανάσταση, Ανάληψη και Πεντηκοστή. Μάλιστα. Στην Ανάσταση αναστένεται ο Κύριος. Στην Ανάληψη αναλαμβάνει στον ουρανό, φεύγει από τους ανθρώπους και πηγαίνει στον Πατέρα. Και στην Πεντηκοστή στέλνει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εκπορεύεται εκ του Πατρός και στέλνεται δια του Υιού. Δια του Υιού και συνεχίζει το έργο του Χριστού. Ωραία, στη γη. Ωραία, πολύ ωραία. Θα τα πούμε αυτά. Να μας τα πείτε. Λοιπόν, η ανάληψη του Χριστού είναι το τελευταίο γεγονός του επιγείου βίου του. Αναφέρεται μόνο από τον Λουκά στο Ευαγγέλιο του στο 24ο κεφάλαιο και στις πράξεις των Αποστόλων. Στο πρώτο κεφάλαιο αρχίζει με την ανάληψη του Χριστού. Οι άλλοι Ευαγγελιστές δεν το αναφέρουν. Όχι, δεν το αναφέρουν, δεν ξέρω γιατί. Υπάρχουν στις επιστολές του Πέτρου αναφέρεται. Του Πέτρου αναφέρεται. Να δούμε πού αλλού αναφέρεται. Στον Ιάκωβο αναφέρεται. Όχι. Ο Παύλος το αναφέρει. Ο Παύλος το αναφέρει, βέβαια. Στις επιστολές του. Στην πρώτη προς Τιμόθεον, τρίτο κεφάλαιο, το αναφέρει ο Παύλος. Ωραία. Επομένως, τέσσερα σημεία αναφέρεται. Στο 24ο κεφάλαιο του Λουκά. Στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων, στην καθολική επιστολή του Πέτρου, τρίτο κεφάλαιο, και στην πρώτη προς Τιμόθεον, τρίτο κεφάλαιο πάλι. Μάλιστα, ωραία. Να διαβάσουμε λίγο τι γράφει ο Λουκάς στο Ευαγγέλιο του. «Εξήγαγε δε αυτούς έξω, εννοεί τους μαθητάς, έως εις Βιθανίαν, και παράστας χείρας αυτού, ευλόγησεν αυτούς. Και γένετο εν το ευλογεί αυτών, αυτούς διέστη από αυτόν και ανεφέρετο εις τον ουρανόν. Και αυτοί προσκυνήσαντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης και ήσαν διαπαντός εν το ιερό ενούντες και ευλογούντες των Θεών». Αναφέρει τις τελευταίες στιγμές του Χριστού όπου βγήκε μαζί με τους μαθητές του στη Βιθανία. Η Βιθανία ήταν κοντινό προς την Ιερουσαλήμ. Προς την Ιερουσαλήμ. Ναι. Και μάλιστα στο όρος των Ελαιών αναφέρεται. Εκεί που είναι λίγο πιο χαμηλά, προσγειώνεσαι. Δεν το θυμάμαι τώρα, δεν το θυμάμαι. Ναι, γιατί λέει ανεβαίνουμε προς Ιεροσόλυμ. Όταν ήταν στη Βιθανία, ναι. στον Λάζαρο. Στο Λάζαρο, ναι. Λέει ανεβαίνουμε προς Ιεροσόλυμ, έτσι. Πάντως είναι 5-6 χιλιόμετρα, δεν είναι 5-6 χιλιόμετρα. Και ενώ τους ευλόγησε, λέει, τους έδωσε τις τελευταίες συμβουλές και ενώ τους ευλογούσε, άρχισε, λέει, να ανεβαίνει από τον ουρανό και ήρθε μια νεφέλη από κάτω του, τον εκάλυψε και τον ανέβασε ψηλά στον ουρανό μέχρι ότου χάθηκε. Ναι. Και ασφαλώς όλοι κοιτούσαν πάνω. Όλοι κοιτούσαν πάνω και τότε εμφανίστηκαν δύο άγγελοι. Αυτό το λέει τώρα στις πράξεις των Αποστόλων. Ναι, οι οποίοι λέει τι κοιτάνε. Λέει ότι δύο άγγελοι κατελθόντες εκ του ουρανού καθησύχασαν τους μαθητές λέγοντας: «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι σταθήκατε και κοιτάτε στον ουρανό? Αυτός είναι ο Ιησούς που αναλήφθηκε από ανάμεσά σας στον ουρανό και έτσι θα έρθει και πάλι με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πηγαίνει εκεί». Εννοούσαν ότι θα προέλεγον την ένδοξη ανάσταση, την ένδοξη επάνωδο του Χριστού, τη Δευτέρα Παρουσία. Αλλά είναι πράξεις, η τελευταία, ναι, πράξη που θα γίνει πάνω στη γη. Ναι, ακριβώς. Έχει και άλλα πράγματα τα οποία διασώζει ο Λουκάς, εκτός από αυτό το απλό περιστατικό ότι ενώ τους ευλογούσες ανέβηκε στον ουρανό. Στις πράξεις των Αποστόλων λέει τα εξής: «Και εντυλάμενος της Αποστόλης δια Πνεύματος Αγίου», δηλαδή αφού έδωσε εντολές με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ανελήφθη. Και μετά λέει «Ίσχε παρέστησε αυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν εν πολλής τεκμηρίης διημερών τεσσαράκοντα,
οπτανόμενος αυτής και λέγοντα περί της Βασιλείας του Θεού. Λέει στους μαθητές, παρέστησε αυτόν ζώντα, δηλαδή εμφανίστηκε ζωντανός, για 40 ημέρες, στις οποίες εμφανιζότανε και συνέτρωγε μαζί τους. Και τους παρήγγειλε να μην αποχωριστούν, να μην φύγουν μακριά από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να αναμένουν, περιμένει την επαγγελία του Πατρός, διότι ο Ιωάννης λέει, «Εβάπτισε μεν είδατι, ημείς δε βαπτιστήσεστε εν πνεύματι Αγίω ου μετά πολλάς ημέρας». Εννοούσε την Πεντηκοστή. Ναι, τους παρήγγειλε να μην αποχωριστούν, να μην απομακρυνθούν από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένουν δύναμη εξύψους, δηλαδή την κάθο του Αγίου Πνεύματος, διότι ναι, ο Ιωάννης μεν εβάπτισε τους ανθρώπους με είδωρ, εσείς δεν λέει θα βαπτιστείτε με Πνεύμα Άγιο και λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έσεστε μη μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης. Λέει θα λάβετε δύναμη όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα και θα γίνετε μάρτυρές μου και στην Ιερουσαλήμ και στη Σαμάρια και σε όλο το Ισραήλ αλλά και έως εσχάτου της γης, μέχρι το τελευταίο άκρο της γης. Μάλιστα. Και ταύτα λοιπόν, λέει στις πράξεις συνεχίζει, βλεπόντον αυτόν, ενώ τον βλέπανε να μιλάει, επήρθη και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν, ανυψώθηκε από τη γη, ναι. Και ήρθε μία νεφέλη η οποία τον έκρυψε από τα μάτια τους. Αυτό το γεγονός λοιπόν είναι η άνοδος του Χριστού στους ουρανούς. Να πούμε και τι είναι η νεφέλη. Σε πολλά σημεία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης εμφανίζεται αυτή η νεφέλη, η οποία είναι πάντοτε σημείο παρουσίας του Θεού. Μάλιστα. Ας πούμε μια νεφέλη είχε καλύψει το Σινά. Όταν φύγανε οι Εβραίοι από την Αίγυπτο και περάσαν την Ερυθρά Θάλασσα, τους ακολουθούσε μια νεφέλη, η οποία την ημέρα σκίαζε τον ήλιο για να μην τους καίει και τη νύχτα γινόταν φωτεινή να τους φωτίζει το δρόμο. Αυτή ήταν η παρουσία του Θεού. Επίσης νεφέλη εμφανίζεται στην Καινή Διαθήκη σε αρκετά σημεία στη Μεταμόρφωση παραδείγματος χάρη. Όταν είπε ο Πέτρος ότι να κάνουμε τρεις σκηνές εδώ, μία για σένα, μία τον Ηλία, μία για τον Μωυσή, και ενώ συζητούσαν τα περί της εξόδου, τους σκέπασε μια νεφέλη, πέσαν κάτω οι μαθητές και στη συνέχεια ακούστηκε η φωνή μέσα από την νεφέλη που λέει ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός. Αυτού ακούεται, δεν θυμάμαι ναι, ακριβώς ναι, ναι. Είναι αυτού, έτσι, ενώ ευδόκησα αυτού ακούεται. Ενώ ευδόκησα μου φαίνεται είναι στη βάφτιση. Ναι, αυτού ακούεται πάντως και όταν συνήρθαν οι μαθητές είδαν πάλι τον Χριστό ντυμένο κανονικά. Και τους είπε, κατεβαίνοντας πλέον από το όρος, τους είπε ότι αυτό που είδατε δεν θα το πείτε σε κανένα πριν την Ανάστασή μου. Και έτσι και εκεί εφάνη η παρουσία του Θεού μέσω της νεφέλης. Λοιπόν, μάλιστα. Να πούμε και κάτι άλλο, ότι ενώ η ανάληψη είναι ένα ιστορικό γεγονός, εν τούτης κατατάσσεται μεταξύ των δογμάτων της πίστεώς μας και περιλαμβάνεται στο σύμβολο της πίστεως που λέει και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης. Επίσης τα τελευταία γεγονότα, η Ανάσταση, η Ανάληψη και η ύψωση, μερικοί πατέρες μιλάνε για ύψωση του Χριστού, Ανάληψη και ύψωση το ίδιο πράγμα. Είναι δύο, το βλέπεις από διαφορετική όψη. Σου είχε προειδοποιήσει ο Χριστός λέγοντας ότι αν δείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει από εκεί που έχει κατεβεί, ναι. Επομένως σου είχε πει ότι θα ξανανεύει. Ναι. Είχε προειδοποιήσει. Και θα ξανακατέβει όπως είπαν οι άγγελοι. Λοιπόν, αυτά τα τρία γεγονότα αποτελούν την κατάσταση της δόξης του Χριστού. Διότι υπάρχουν και άλλα τα γεγονότα που έχουν προηγηθεί, όπως είναι η σάρκωση του λόγου, που γίνεται πλέον γίνεται άνθρωπος ο Χριστός, και για την οποία λέμε πολλές φορές και κένωση, άδειασμα τροποντινά, ο Θεός δηλαδή αδειάζει, βγαίνει από τη μεγαλειότητά του και γίνεται άνθρωπος.
Η σάρκωσή του λοιπόν, το πάθος και ο θάνατος του είναι γεγονότα που δείχνουν την κατάσταση της ταπεινώσεως. Προηγήθηκε η κατάσταση της ταπεινώσεως και ακολούθησε η κατάσταση της δόξης του Χριστού. Το σημαντικό όμως σε όλα αυτά τα γεγονότα είναι ότι η ανάληψη σημαίνει ότι η ανθρώπινη σάρκα, πλέον ο Χριστός δεν είχε την κανονική ανθρώπινη σάρκα, είχε το δοξασμένο σώμα. Αυτό το οποίο θα αποκτήσουν μετά τη Δευτέρα Παρουσία όλοι οι άνθρωποι. Αυτή λοιπόν η... Αυτό όχι όλοι δοξασμένο. Ένα άλλο σώμα, ένα το οποίο θα είναι ανάλογο με την ψυχική κατάσταση χωρίς, του καθενός. Ναι, χωρίς όμως να είναι φθαρτό, ναι. Και το οποίο, με το οποίο θα γεύονται... Δηλαδή άλλοι θα έχουν φωτεινά σώματα και άλλοι σκοτεινά, ανάλογα δεν με το δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Εμείς ναι. Ξέρουμε το σώμα του Χριστού, το οποίο ήταν το σώμα του Χριστού δοξασμένο. Οι κατακριμένοι δεν θα έχουν βέβαια φωτεινό σώμα αυτοί. Ναι, ίσως να είναι έτσι όπως το λέτε. Ναι, όχι, οι πατέρες νομίζω, λένε. Το λένε. Ναι, βέβαια. Εγώ νομίζω ότι ο καθένας θα αισθάνεται μέσα του... Σκοτεινό, βρωμερό και δυσόδες, λέει ο Άγιος Δωρόθεος. Ναι. Όταν περιγράφει ότι είδε εκεί πέρα μέσα σε αυτό το ζωφερό τοπίο, ας πούμε, τους κολλασμένους. Ναι. Μαύρα σώματα, σκοτεινά και ζωφόδι. Βέβαια το Ευαγγέλιο δεν αναφέρεται σε τέτοιες λεπτομέρειες. Ναι, μόνο λέει ότι, όπου, ότι μιλάει για την κατάσταση της κολάσεως όπου εστεί ο τριγμός και ο φρυγμός των οδόντων. Ναι, ναι. Και το σκότος το εξώτερον και κάπως έτσι περιγράφει... Μια πολύ ωραία ανάλυση κάνει μέσα τους πατέρες ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, ο οποίος ναι. Λέει ότι δεν θα είναι τόσο πολύ τοπικό το θέμα όσο τροπικό. Ακριβώς. Δηλαδή είναι. Ναι. Άλλοι θα βλέπουν το Θεό και θα εφραίνονται και άλλοι θα βλέπουν το Θεό και θα φοβόνται, θα τιμωρούνται. Αυτό είναι το πώς θα αισθάνονται θα οι άνθρωποι, οι μετανοημένοι χριστιανοί, οι οποίοι θα κερδίσουν, θα έχουν θάρρος, ακριβώς, θα έχουν παρησία, θα αισθάνονται τον Χριστό σαν θαλπορή, σαν αγάπη, σαν, θα αισθάνονται πολύ όμορφα με την παρουσία του. Ενώ οι άλλοι τον βλέπουν συνοφριωμένο και τα λοιπά, θα τον αισθάνονται σαν έλεγχο. Και το φως του Χριστό τους καίει, λέει. Ναι, ακριβώς. Όπως λέει ο δαίμονας, με έκαψες που λέει. Ναι, ότι δεν θα, αυτό που δεν αυτοί που δεν ανταποκρίθηκαν στην αγάπη του Χριστού και δεν δείξανε φιλότιμο στις προσπάθειες που έκανε να του σώσει και τον πολέμησαν ανοιχτά, συνείδητα, αυτοί θα τον αισθάνονται σαν έλεγχο. Αυτό θα είναι η κόλασή τους, ας πούμε. Γιατί η παρουσία του Θεού θα είναι, θα είναι σαν ακίνητο ορατή για όλους. Θα είναι ορατή για όλους. Θα είναι σαν ακίνητο σκόλιξ. Ναι. Αυτά όλα είναι ανθρωπομορφικές εκφράσεις που θέλουν να εκφράσουν την ψυχική κατάσταση. Θα έχουν ναι, αλλά εμείς τα διατηρούμε ανθρωπομορφικά. Για να γίνουν αντιληπτά. Για να γίνουν αντιληπτά και επειδή είναι παγιωμένα μέσα στο Ευαγγέλιο. Ναι, δεν μπορούμε εμείς να αλλάξουμε τις εκφράσεις του Χριστού που λέει ότι θα θέλει το τρίξιμο των οδόντων. Ναι. Πώς αλλιώς λέει, το πυρ που δεν σβήνεται, έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Το πυρ που δεν σβήνεται. Το τρίξιμο των οδόντων και ο σκόλιξ ο οποίος δεν είναι λεφτά, δεν πεθαίνει ποτέ. Άλλη μία ερώτηση του κάνανε που δεν είναι πάρα πολύ σημαντική για το σημερινό θέμα. Οι μαθητές τις τελευταίες στιγμές τον ερώτησαν «Κύριε, ή εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνει στη Βασιλεία το Ισραήλ». Εδώ φαίνεται καθαρά ότι δεν είχαν καταλάβει πολλά πράγματα και περιμέναν ακόμα τον Χριστό σαν επίγειο βασιλεία και του λένε «Φέτος, λέει, θα αποκαταστήσεις στη Βασιλεία του Ισραήλ, δηλαδή θα φτιάξεις το κράτος, θα ανασυστήσεις το κράτος του Δαβίδ, δυνάμεως, ναι. Ας πούμε που ήταν δυνατό και τα λοιπά και σεβαστό από τους εχθρούς του». Και τους λέει, είπε δε προς αυτούς, ουχ ημών εστί γνώνε χρόνους ή καιρούς, ους ο πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία. Δεν μπορείτε να γνωρίζετε τον ακριβή χρόνο που ο πατέρας τον κρατάει στην αποκλειστική του εξουσία. Δεν τους απαντάει, δεν ξέρετε τι λέτε, γιατί αυτό, εκείνος τους μίλαγε για τη Βασιλεία του Θεού και αυτοί τον περιμένανε για κοσμικό σωτήρα και βασιλέα εγκόσμιο που θα ξαναέφτιαχνε το κράτος του Δαβίδ. Και εκεί τους λέει θα λείψεστε δύναμη επερθόντος του Αγίου Πνεύματος και θα γίνετε μάρτυρές μου στην Ιερουσαλήμ, στη Σαμάρια, σε όλο το Ισραήλ και σε όλη τη γη έως ασχάτω της γης.
Θα ήθελα να πω τώρα ότι στις επιστολές που υπάρχει, στην 1η Πέτρου και 1η Τιμοθέου, γράφονται τα εξής. 1η Πέτρου γ 22, «Ως εστίν εν δεξιά του Θεού πορευθείς εις ουρανών, υποταγέντων αυτό αγγέλων και εξουσιών και δυνάμεων». Ο δε Πέτρος λέει ότι με το βάπτισμα κερδίζετε τη σωτηρία σας χάρη στην Ανάσταση του Χριστού, ο οποίος πήγε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού, δηλαδή στην τιμητικότερη θέση που είχε ο Πατέρας δίπλα του, υποταγέντων σε αυτό όλων των αγγελικών δυνάμεων. Στη δε 1η προς Τιμοθέου λέει τα εξής ο Παύλος, «Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνεση, επιστεύθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη». Στο τέλος λέει και την ανάληψη του, ναι, στους ουρανούς. Ναι. Ένα άλλο ερώτημα το οποίο μπορεί να κάνουν οι ακροατές είναι, εάν αναλύσουν το τροπάριο της, το απολυτίκιο της αναλήψεως, λέει «Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησα στους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος». Και μπορούν να ρωτήσει κανείς, η ημέρα της αναλήψεως θα έπρεπε να ήταν όπως ήταν μια ημέρα αποχωρισμού, δεν θα ήταν φυσικό να χαίρονται οι μαθητές, αλλά να λυπούνται, διότι χάσαν τον δάσκαλό τους, τον αγαπημένο τους, έφυγε από κοντά τους. Πώς λοιπόν δικαιολογείται η χαρά την οποία είχαν όταν γυρίσανε στην Ιερουσαλήμ, αφότου έφυγε ο Χριστός? Η απάντηση είναι ότι τους έδωσε και μία υπόσχεση. «Με θυμών ημί πάσα στα σημαία στη ζωή σημών». Ότι από εδώ και σε εξής θα είναι, ναι. Και ότι τους είπε ότι αν δεν φύγω δεν μπορώ να στείλω το Άγιο Πνεύμα, αλλά το Άγιο Πνεύμα θα έρθει να σας λύσει κάθε απορία και θα διευκρινίσει όλα τα κρυφά και τα δύσκολα σημεία της διδασκαλίας μου. Επίσης τους είπε ότι όπου εσύν δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, όπου υπάρχουν δύο ή τρεις που, στο όνομα, ναι, μου, που αγαπάνε, θα είμαι και εγώ ανάμεσά τους. Έτσι λοιπόν δεν τους άφησε ορφανούς, αλλά τους έστειλε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο πλέον συμπληρώνει και συνεχίζει το έργο του Χριστού. Σωστά. Εδώ μπορούμε να κάνουμε μια παρένθεση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ποτέ δεν ανεζήτησε έναν επίσκοπο ή ένα πρόσωπο το οποίο να ανακηρύξει αρχηγό της Εκκλησίας, όπως έχει συμβεί στην Καθολική Εκκλησία. Διότι το έργο του Χριστού επί της γης συνεχίζεται υπό του Αγίου Πνεύματος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται συνοδικά. Ο Σάκης υπάρχει ανάγκη να λυθεί ένα μεγάλο πνευματικό θέμα ή να δώσουν απάντηση σε κάποια αίρεση. Υπάρχουν σύνοδοι. Δημιουργούν τη σύνοδη, κατά τις οποίες συζητιέται το θέμα και βγαίνει μια απόφαση μετά από πολλή συζήτηση. Και οι πρώτοι που δώσανε παράδειγμα για το συνοδικό τρόπο λειτουργία της Εκκλησίας είναι οι ίδιοι Άγιοι Απόστολοι, βέβαια, οι οποίοι όπως ξέρουμε δημιουργήθηκε μια διαφορά γνώμης, δεν μπορούμε να πούμε διαμάχη, μεταξύ Πέτρου και του Παύλου, ναι, αν θα πρέπει οι εξεθνών χριστιανοί να τηρούν τα Ιουδαϊκά έθιμα, μεταξύ των οποίων το πρώτο έθιμο ήταν η περιτομή. Ο Παύλος έλεγε ότι δεν είναι απαραίτητο να τηρούν την περιτομή. Και ο Πέτρος το είπε μετά. Μετά το είπε, ναι, και είπε, μετά και ο Πέτρος. Μετά, αλλά το όραμα που είδε. Ναι, είδε πράγματι το όραμα, σήμαινε, να πούμε τι ήταν το όραμα. Ήτανε, ναι, κοιμότανε πάνω σε ένα λιακωτό, πάνω δηλαδή σε μια ταράτσα, και είδε να κατεβαίνει από τον ουρανό ένα μεγάλο σεντόνι και να είναι πιασμένο από τις τέσσερις άκρες, και μέσα στο σεντόνι υπήρχαν όλων των ειδών τα ζώα. Και άκουσε μία φωνή η οποία επαναλήφθηκε τρεις φορές. Πέτρο. Θύσε, ναι, και φάγε. Σφάξε και φάγε. Ναι. Αντιστάθηκε. Τότε απήντησε ο Πέτρος ότι μα δεν είναι επιτρεπτό, ναι, να φάω από όλα τα ζώα τα οποία υπάρχουν μέσα εδώ. Υπάρχουν ακάθαρτα. Ποτέ δεν άκασε, ναι, δεν άκουσε. Γιατί υπάρχουν ακάθαρτα. Αυτό που επαναλήφθη τρεις φορές
Μετά έβαλε σε σκέψη τον Πέτρο τι άραγε να σημαίνει. Και, εκείνη... και όχι, άκουσε και φωνή που του είπε: αυτά που ο Θεός αγίασε εσύ είναι τα θεωρήσα κάθαρτα. Αυτά που ο Θεός αγίασε εσύ. Αυτό τον συνετάραξε περισσότερο από το. Και εκείνη τη στιγμή φτάσανε οι άνθρωποι του Κορνήλιου, οι οποίοι τον καλούσαν στο σπίτι του Κορνήλιου για να διδάξει τη νέα διδαχή. Αν δεν είχε δει το όραμα, θα ήταν διστακτικός. Εκεί κατάλαβε ο Πέτρος ότι αφού ο Θεός του επέτρεψε, και όταν πήγε και δίδαξε, εχύθηκε το Άγιο Πνεύμα και είχαν έκτακτα χαρίσματα όλοι οι άνθρωποι. Και στους μη Ιουδαίους. Ναι, και στους μη. Αφού λέει ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα χύθηκε σε αυτούς τους ανθρώπους. Ποιος είμαι εγώ. Ποιος είμαι εγώ που θα εμποδίσει τη διδαχή σε αυτούς. Και σκέφτηκε ότι το νόημα του οράματος ήταν ότι η νέα διδαχή πλέον προορίζεται για όλους τους ανθρώπους. Δεν υπάρχουν καθαροί και ακάθαρτοι. Είδατε πόση διαδικασία χρειάστηκε για να το χωνέψουν αυτό οι μαθητές και οι Απόστολοι. Ναι, διότι βγαίνανε από την παλαιά και στο είπε τον πρώτο χρόνο, του το είπε τον δεύτερο, του το είπε τον τρίτο, του το είπε και μετά από, με τα οράματα. Μάλιστα. Και μετά εδέοι σαν να καταλάβουν ότι. Ότι. Δεν ότι είναι... Η νέα διδαχή, όταν του είπε ο σεσχάτου τη γη και σήμερα και σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Επομένως, και αφού τους βάφτιζαν σε όλο τον κόσμο, ναι. Θα πρέπει πρώτα να τους κάνουν και την κατήχηση. Ναι, μα αρχικά στα πρώτα βήματα βάφτιζαν μόνο Ιουδαίους. Ναι. Διότι πήγαιναν και δίδασκαν σε συναγωγές Ιουδαίων. Ναι. Και στη συνέχεια, μετά την εξάπλωση που ακολούθησε το λιθοβολισμό του Στεφάνου, που ήταν μια αναγκαστική τρόπο την φυγή, τότε λέει εμφανίστηκαν μερικοί μαθητές που πήγανε στην Αντιόχεια και δίδαξαν. Και είδανε οι Απόστολοι από τα Ιεροσόλυμα ότι υπήρχε πολύ. Μεγάλη χάρη. Η μεγάλη χάρη του Θεού και γινόταν τέρατα και σημεία. Και στείλαν τον Βαρνάβα, και ο οποίος αναζήτησε και τον Σάβλο και πήγαν μαζί. Το διαβάσαμε πριν από λίγες μέρες στις Πράξεις των Αποστόλων. Και εκεί ονομάστηκαν για πρώτη φορά χριστιανοί οι μαθητές. Μέχρι τότε ονομάζονται μαθητές. Στην Αντιόχεια. Στην Αντιόχεια. Ναι. Ήταν μεγάλη πόλη η Αντιόχεια. Πολύ μεγάλη πόλη, αλλά η χάρη του Θεού. Να πούμε τώρα ποια είναι η σημασία της γιορτής αυτής. Τι γιορτάζει η Εκκλησία την ημέρα της Αναλήψεως. Δεν γιορτάζει μόνο την αναχώρηση του Χριστού από τη γη, από τον κόσμο, γιορτάζει την ύψωση και τη θέωση της ανθρώπινης σάρκας του Χριστού πολύ σπουδαίο αυτό. Και τη συμμετοχή του στη ζωή της Αγίας Τριάδος. Και ο αυτός Χριστός έμεινε για πάντα θεάνθρωπος, έτσι. Ακριβώς, έμεινε για πάντα θεάνθρωπος και η ανθρώπινη του σάρκα, δοξασμένη πλέον, συμμετέχει στη ζωή της Αγίας Τριάδος. Αυτό είναι μια υπέροχη προοπτική, ασύλληπτη για τα ανθρώπινα δεδομένα. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία εορτάζει πλέον το άνοιγμα του ουρανού για τους ανθρώπους. Γιατί μέχρι τότε ο ουρανός ήταν κλειστός πριν την Ανάσταση του Χριστού. Όσοι πεθαίναν πριν την Ανάσταση του Χριστού δεν πηγαίνανε στον Παράδεισο, πηγαίνανε στον Άδη που λέγαμε. Mm-hmm. Και πρώτος εξ αυτών και πολύ γνωστό το τι συνέβη ήταν ο Λάζαρος. Ο οποίος παρόλο ήταν δίκαιος, παρόλο που τιμήθηκε από τον Χριστό να τον αναστήσει, η παράδοση της Εκκλησίας αναφέρει ότι δεν γέλαγε ποτέ. Και επίσης το στόμα του ήταν πικρό και το γλύκαινε συνέχεια με γλυκαντικές ουσίες. Mm. Σημαίνει ότι είχε γευτεί την πίκρα της κολάσεως. Όταν όμως είπε στο ληστή θα είσαι μετά μου το παραδείσο, σήμερα μετά μου. Ναι, διότι πέθανε μαζί με τον Χριστό, μπήκε κάτω στον Άδη, άκουσε τη διδαχή του Χριστού και αναστήθηκε μαζί του. Τώρα αυτό με το ληστή είναι μια ειδική περίπτωση, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Ναι. Ο Θεός το ξέρει. Πάντως έγινε δεχτή μετάνοιά του και σώθη ο ληστής. Προεικονίζεται ο Παράδεισος. Ακριβώς, ναι. Αλλά όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης περίμεναν την κάθα του Χριστού στον Άδη. Για να σωθούν κυριολεκτικά και να βγουν μαζί του εν δόξη στη βασιλεία του. Έτσι λοιπόν τώρα εγκαινιάζεται το άνοιγμα του ουρανού για τους ανθρώπους, το οποίο θα αποτελεί πλέον τη νέα πραγματική πατρίδα και αιώνια πατρίδα όλων των ανθρώπων. Μάλιστα. Υπάρχει μια πολύ όμορφη υμνολογία αυτής της ημέρας,
Και οι υμνογράφοι περιγράφουν την έκπληξη και το θαυμασμό των αγγέλων όταν είδανε τη δοξασμένη και θεωμένη ανθρώπινη σάρκα του Χριστού να ανεβαίνει στον ουρανό και να κάθεται, λέει, στα δεξιά του Πατρός. Αυτό είναι βέβαια μια ανθρωπομορφική έκφραση. Η εκ δεξιών καθέδρας είναι μια τιμητική θέση, αλλά είδανε την ανθρώπινη σάρκα υπεράνω, λέει, των αγγέλων. Το τροπάριο, ένα τροπάριο της ημέρας αυτής γράφει τα εξής: «Των κόλπων των πατρικών μη χωριστείς, γλυκύτατε Ιησού, και της επί της γης ως άνθρωπος συναναστραφείς, σήμερον από όρους των ελαιών αναλήφθης εν δόξη». Όταν δηλαδή ήταν σαν άνθρωπος στη γη, δεν είχε απομακρυνθεί από το Θεό. Παρέμενε ένας από τις Αγίες Τριάδος, ναι. Αλλά συνενεστράφηκε με τους ανθρώπους της γης και σήμερα, λέει, από το όρος των ελαιών ανελήφθης εν δόξη. Και την πεσούσαν φύσιν ημών, συμπαθώς ανυψώσας, το πατρί συνεκάθησας. Πήρε την ανθρώπινη και πεπτοκία φύση και την αυθαρτοποίησε και την εθέωσε και την πεσούσα φύση συμπαθώς ανυψώσας, την ανύψωσε στον ουρανό. Σωστά. Και συνεκάθισε στα δεξιά του Πατρός. Δηλαδή συμμετέχει στη ζωή της Αγίας Τριάδος και η ανθρώπινη σάρκα. Αυτό είναι το φοβερό. «Όθενε ουράνιε των ασωμάτων τάξης, το θαύμα εκπλητόμενε, εξίσταν το θάμβι. Και τρόμο συνεχόμενε τη σύμφυρα ανθρωπία είναι μεγάλυναν. Θαύμασαν και απόρρισαν και εξεδήλωσαν τον θαυμασμό τους οι ουράνιες δυνάμεις». Μάλιστα. «Μεθόν, λέει, και εμείς μαζί με τις ουράνιες δυνάμεις και εμείς επί της γης, την προσημάσου συγκατάβαση και την αφημών ανάληψη δοξολογούντες, εμείς μαζί με τους αγγέλους δοξολογούντες την ανάληψή σου, σε οικετεύομαι λέγοντες, ο τους μαθητάς και την τεκούσαν σε Θεοτόκον, χαράς απείρου πλήσας, εν τη σύ αναλήψη και ημάς αξίωσον των εκλεκτών σου της χαράς ευχές αυτών δια το μέγα σου έλεος. Όπως, λέει, εγέμισε τους μαθητές σου και την μητέρα σου την τεκούσα σε Θεοτόκον με απείρου χαράς με την ανάληψή σου, αξίωσέ μας και εμάς με τις ευχές αυτών των μαθητών και της Θεοτόκου να αισθανθούμε και αυτή τη μεγάλη χαρά εξαιτίας του μεγάλου σου ελέος». Εδώ να πούμε μια... Αναφέρεται για την Ανάσταση ή για την Ανάληψη. Για την Ανάληψη. Λέει ότι «ο τους μαθητάς και τεκούσαν σε Θεοτόκον χαράς απείρου πλήσας εν τη σύ αναλήψη. Λόγω της αναλήψεώς σου γέμισες με πολύ μεγάλη χαρά και τους μαθητές και τη μητέρα σου. Και εμάς αξίωσε αίμα μαζί με αυτούς τους εκλεκτούς να σταθούμε αυτή τη χαρά με τις ευχές των μαθητών και τις δια το μέγα σου έλεος». Αυτό το μέγα έλεος το συναντάμε πάρα πολύ συχνά στα τροπάρια. Θα έπρεπε να πούμε τι σημαίνει αυτό το μέγα έλεος. Πριν από την έλευση του Χριστού δεν υπήρχε μέγα έλεος. Δεν υπήρχε έλεος καν. Γιατί η ανθρωπότητα ήταν χωρισμένη από το Θεό. Υπήρχε έλεος, αλλά όχι το μέγα έλεος. Ναι. Δηλαδή σε ορισμένες περιπτώσεις που οι άνθρωποι έδειξαν μετάνοια, ο Θεός τους συγχώρησε. Το μέγα έλεος είναι ακριβώς η καταλλαγή η οποία επήρθε μεταξύ Θεού και ανθρωπότητος και η οποία οφείλεται στο σωτηρολογικό έργο του Χριστού και στην σταυρική του θυσία. Η καταχάρη θέωσης είναι το μέγα έλεος. Ναι, η καταχάρη θέωσης όλων των ανθρώπων. Όλων των ανθρώπων. Μάλλον θα λέγαμε η δυνατότητα για όλους τους ανθρώπους. Όσους θέλουν. Όσοι θέλουν, γιατί δεν υποχρεώνει κανένα ο Θεός. Για όσους θέλουν υπάρχει η καταχάριν προσφορά του ελέους. Η υιοθεσία του Θεού. Υιοθεσία. Η υιοθεσία του Θεού και η καταχάριν θέωση. Κληρονομία της Υπουργού Βασιλείου. Της Ουρανίου Βασιλείας. Της Βασιλείας του εξαιτίας της θυσίας την οποία έκανε ο Θεός. Μάλιστα. Ο Χριστός. Διότι μετά το Χριστό... Η λύτρωση που προέκυψε από τη σταυρική θυσία του Χριστού δίνει τη δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο
να συμμετέχει. Να συμμετέχει, να οικειοποιηθεί την θυσία, ναι, αυτή. Και είναι απλό. Χρειάζεται η πίστη δηλαδή. Ναι. Να οικειοποιηθεί την θυσία του Θεού, να ζητήσει την άφεση και να την πάρει από το Θεό. Σου το εξήγησε ο Πέτρος όταν λέει μετά από την ομιλία του Πέτρου, πώς το λέει, ενήχθησαν τις καρδίες αυτών. Δηλαδή, κατενήγησαν. Δηλαδή, διότι ο Πέτρος τους είπε, χωρίς να τους χαϊδεύει τα αυτιά, ναι, ναι, ότι αυτόν τον άνθρωπο που εσείς σταυρώσατε, αυτός είναι. Αυτόν ο Θεός τον ανέστησε. Ναι. Και τότε σωδύνας, κατενήγησαν, λέει, και συναισθάνθηκαν και το μέγεθος της αμαρτίας, ναι, που είχαν κάνει. Ναι, το σημασία έχει του λέει, τι να κάνουμε για να σωθούμε. Και τι τους είπε. Τους είπε ότι να βαπτιστείτε στο όνομα του Πατρός και του Υιού. Πιστέψατε. Ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Δεν ζήτησε πολλά πράγματα, την πίστη στον Ιησού Χριστό ζήτησε. Ακριβώς. Πιστέψατε ότι είναι ο Σωτήρας και ο Μεσσίας που έστειλε ο Θεός και βαπτιστείτε στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Αυτό. Και αυτό είχε. Και γι' αυτό 3.000 άνθρωποι βαπτίστηκαν εκείνη την ημέρα. Αν θυμάστε, κύριε Χριστοδούλου, ναι, κάπως έτσι έγινε και με τον Παύλο και με τον Παύλο και τον Σίλα και με τον δεσμοφύλακα. Ναι. Ο δεσμοφύλακας έπεσε στα πόδια του και λέει, τι να κάνω, Κύριε, λέει, για να σωθώ. Ναι. Και του λέει, πίστεψε στον Χριστό και να βαπτιστείς. Εσύ και ο οίκος σου, ναι. Εσύ και ο οίκος του. Και τον βάπτισαν εκείνη τη νύχτα. Και από τη χαρά τη. Άρα λοιπόν, με την πίστη γίνεται κανείς μέτοχος. Ναι. Επειδή με τα έργα του νόμου δεν σώθηκε κανένας, όπως λέγει ο Παύλος, έτσι. Είναι η απαραίτητη προϋπόθεση. Ναι. Η πίστη. Επειδή με τα έργα του νόμου δεν σώζεται κανείς, θεώρησε ο Θεός καλό, ο Χριστός. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Χριστός δεν θα κάνει καλά έργα. Ασφαλώς. Αλλά η προϋπόθεση είναι η πίστη. Όταν Γιατί όσο και καλά έργα να κάνουμε, δεν σωζόμαστε με τα καλά έργα. Στο συνδυασμό δηλαδή. Αλλοιώνει τον άνθρωπο ουσιαστικά είναι το Άγιο Πνεύμα. Το οποίο όταν δει καθαρή καρδιά, πίστη και αγάπη, έρχεται και μπαίνει μέσα στον άνθρωπο και από εκεί πέρα όλα τα έργα είναι καλά. Είναι έργα αγάπης. Αλλά η δυσκολία είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ο άνθρωπος στον εαυτό του για να έρθει το Άγιο Πνεύμα. Και επειδή εμείς είμαστε και ολιγόπιστοι και ολιγοεργαζόμενοι, θα ζητήσουμε και το έλεος από πάνω. Γιατί δίχως το έλεος, βεβαίως και δεν, δεν χρωματίζεται η πίστη, λένε ούτε τα έργα. Κάποιοι πατέρες ή κάποιοι ιεροκήρυκες είναι το συμπλήρωμα. Έχουν ένα ωραίο παράδειγμα το πως ο Χριστός με τη σταυρική του θυσία πλήρωσε για όλη την ανθρωπότητα, θα λέγαμε, τα οφειλόμενα. Αυτό είναι ανθρωπομορφική έκφραση. Ναι, καλά, ναι. Σαν να λέγαμε ότι όλοι οι, ας πούμε, κάτοικοι μιας πόλεως χρωστάγανε σε μια τράπεζα και πάει ένας ευεργέτης, ένας πλούσιος άνθρωπος κτλ. Και πληρώνει το γραμμάτι και όλων. Και πληρώνει την οφειλή όλων των ανθρώπων υπό την προϋπόθεση ότι ο κάθε ένας θα περάσει από την τράπεζα, θα αποδεχθεί την εξόφληση και τότε θα είναι εξοφλημένο το χρέος του. Έτσι λοιπόν ο Χριστός πληρώνει για όλη την ανθρωπότητα, πρέπει ο κάθε ένας να περάσει από την εκκλησία, από την εξομολόγηση, να ζητήσει το έλεος του Θεού και χάρη στη θυσία του Θεού θα του δοθεί άφεση. Έτσι είναι το κανονική πορεία. Σωστή. Και είναι ένα πολύ φιλάνθρωπο μυστήριο, το μυστήριο της θείας, της Ιεράς Εξομολογήσεως, της μετανοίας και της Ιεράς Εξομολογήσεως, διότι οι άνθρωποι είναι ασθενείς και έχουν τις κακές επιδράσεις του κακού εαυτού τους, του περιβάλλοντος, του κόσμου δηλαδή, του σατανά και του σατανά που τους πειράζει. Και βέβαια πέφτουν και αυτοί σε ορισμένα σφάλματα. Εάν όμως, λέει, αισθανθείς ότι έπεσες, σήκω, πήγαινε στην εξομολόγηση και σβήσε το χρέος. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος δεν μένει στην πτώση. Ανίσταται, εξομολογείται, παίρνει άφεση και συνεχίζει την πορεία του προς τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι το αξιοθαύμαστο. Ναι. Ας διαβάσουμε τώρα άλλο ένα πάρα πολύ ωραίο τροπάριο που διαβάζουμε τον Εσπερινό της εορτής της Αναλήψεως. Ο Κύριος ανελήφθη στους ουρανούς ή να πέμψει τον παράκλητον το κόσμο, ο παράκλητος το Άγιο Πνεύμα. Οι ουρανοί ετοίμασαν τον θρόνον αυτού, νεφέλε την επίβασιν αυτού, άγγελοι θαυμάζουσιν άνθρωπο ορώντες υπεράνω αυτών, ο πατήρ εκδέχεται όν εν κόλπης έχει συναίδιον,
το πνεύμα το Άγιον κελεύει πάση της αγγέλης αυτού, άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρες, ότι ανέβει Χριστός όπου είναι το πρώτερο. Εδώ φαίνεται βέβαια η αγαστή συνεργασία των τριών προσώπων, Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος, ότι ο Χριστός λέει ανελήφθη στους ουρανούς και για να πέμψει τον Παράκλητο. Εδώ θα λέγαμε, ήταν απαραίτητο να ανεβεί στους ουρανούς ο Χριστός για να πέμψει τον Παράκλητο. Τους είπε, αν δεν έρθω, αν δεν φύγω εγώ, ο Παράκλητος δεν έρθει. Φαίνεται ότι η άνοδος του Χριστού στους ουρανούς σημαίνει το κλείσιμο της, ότι τέλειωσε ο προορισμός του στη γη και ανεβαίνει στους ουρανούς. Και από εκεί πέρα την εργασία τη συνεχίζει το Άγιο Πνεύμα. Ναι, είναι ένας καταμερισμός, ας πούμε. Ακριβώς. Οι άγγελοι θαυμάζουν, λέει, τον ένα άνθρωπο, γιατί τον είδαν και σαν άνθρωπο τον Χριστό. Ορώντες υπεράνω αυτόν. Το Άγιο Πνεύμα δίνει εντολές στους αγγέλους και ο πατήρ εκδέχεται, δέχεται πίσω δηλαδή, «ον εν κόλπης έχει συναίδιον». Συναίδιος σημαίνει συνάναρχο. Αίδιος μαζί με αυτόν. Δηλαδή ο Χριστός ήταν συνάναρχος του Πατρός. Ναι. Αυτό δείχνει την ισότητά του με τον Πατέρα. Βεβαίως. Για να έρθει λοιπόν ο Χριστός, φεύγει ο Χριστός για να στείλει το Άγιο Πνεύμα και το οποίο συνεχίζει την εργασία του Χριστού στη γη και μέλει τώρα να έρθει ξανά στη Δευτέρα Παρουσία ο Χριστός, ο οποίος πλέον δεν θα είναι διδάσκαλος, Κριτής. Δεν θα έρθει να σώσει, θα έρθει να κρίνει την Οικουμένη. Και θα έρθει να εγκαινιάσει πλέον τη Βασιλεία του Θεού. Αυτά λίγα πράγματα ξέρουμε τώρα για πώς θα είναι η Βασιλεία του Θεού. Ένα παράδειγμα μας έδωσε με τη μεταμόρφωση, όπου ήταν ένα φλάς, ας πούμε, στη Βασιλεία του Θεού, ότι ο Χριστός θα είναι εν πλήρη τη δόξη του και σαν όπως θα απολαμβάνει αυτή τη δόξα ο Χριστός, θα έχουν και οι άνθρωποι, όσοι τον ακολούθησαν και τον δεχτήκανε, τη δόξα. Και να πούμε το τελευταίο σημείο, το οποίο θα είναι πλέον η άνοδος του Χριστού στον ουρανό, δείχνει το δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσει και κάθε άνθρωπος. Ο Μέγας Αθανάσιος σε κάποιο λόγο που είχε πει επάνω στη γέννηση, έλεγε ότι έγινε ο Θεός άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Και τι είναι τρόπο, πώς το εννοεί? Ο Θεός έγινε άνθρωπος, σαρκώθηκε. Ναι. Σαρκώθηκε ο Θεός. Για να γίνει ο Θεός, όσοι άνθρωποι ακολουθήσουν τις εντολές του Θεού και οικειοποιηθούν το σωτηριώδες έργο του και σωθούν, θα γίνουν κατά χάρη Θεοί. Αυτό που ήταν δηλαδή ο αρχικός προορισμός του ανθρώπου πριν πέσει στο προπατορικό αμάρτημα. Μάλιστα. Τώρα επιτυγχάνεται πλέον μετά τη σάρκωση του Θεού και με την δημιουργία της Εκκλησίας, των μυστηρίων κτλ., δίνεται η δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο που θα οικειοποιηθεί το σωτηριώδες έργο του Χριστού να δοξαστεί και να θεωθεί όπως ο Χριστός. Έχει ανοίξει ο δρόμος δηλαδή προς τον ουρανό, έτσι. Έχει ανοίξει ο δρόμος προς τον ουρανό. Τον άνοιξε ο Χριστός. Και δεν μπορεί κανείς να τον κλείσει. Και περιμένει τώρα κάθε άνθρωπο. Ναι, δεν μπορεί κανείς να τον κλείσει, λέει. Όπου ανοίγει, λέει αυτό, δεν μπορεί να κλείσει κανένα. Δεν μπορεί να τον κλείσει. Και έτσι λοιπόν, σαν συμπέρασμα, θα μπορούσα... Την κλίδα, Χριστός. Θυμάστε? Λες την Αποκάλυψη. Αυτά είναι ανθρωπομορφικά. Την κλίδα του Δαβίδ. Α, την κλίδα του Δαβίδ. Θα θυμάστε αυτό? Όχι, δεν το θυμάμαι. Δεν έχω διαβάσει πάρα πολύ Αποκάλυψη. Α, θα διαβάσουμε. Θα κάνουμε καμιά μέρα εκπομπή για την Αποκάλυψη. Πρέπει να κάτσω να διαβάσω πρώτα. Διαβάστε. Γιατί όχι? Γιατί είναι γυράσκω, δύσκολο, δύσκολο κεφάλαιο. Τι λέει, οι αρχαίοι Έλληνες τι λέγανε? Γυράσκω βεβαίως. Αλλά εδώ η Αποκάλυψη δεν έχει τολμήσει κανένας μεγάλος πατέρας να την ερμηνεύσει. Όχι, θα τη διαβάσουμε μόνο. Ναι. Θα διαβάσουμε. Λοιπόν, και έτσι θα, σαν συμπέρασμα ότι με την ανάληψή του ο Χριστός υψώθηκε με την αναστημένη και θεωμένη ανθρώπινη φύση στο θρόνο της θεότητος και έτσι αν τον πιστεύουμε και τον αγαπούμε θα είμαστε και εμείς μαζί του στο δείπνο της βασιλείας του. Αμήν. Αν η ανθρωπότητα αξιοποιώντας τη σωτηρία και την καταλλαγή που έφερε ο Θεός, ο Χριστός στον κόσμο, τον δεχτεί, θα μας χαριστεί η άφεση των αμαρτιών μας, όπως είπαμε με την Ανάσταση, λόγω της Αναστάσεως του Χριστού και της Σταυρικής Θυσίας, και έτσι εν το Χριστό μας χαρίζεται αφενός η άφεση των αμαρτιών, αφετέρου μας αποκαλύπτεται ο σκοπός, το νόημα
και η έσχατη χαρά της ζωής μας. Μάλιστα. Γιατί η έσχατη χαρά θα είναι ο ίδιος ο Χριστός. Βέβαια. Βέβαια. Να πω άλλο ένα τώρα τροπάριο. Έχουμε 2 λεπτά ακόμα. Μάλιστα. Την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επί της γης ενώσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος, και βοών της αγαπώσης, εγώ ημί με θυμών και ουδής καθυμών. Εξεπλήρωσε, λέει, όλη την θεϊκή οικονομία, το έργο του που είχε να κάνει στη γη, και ενώ αφού ένωσε τα ουράνια με τα γήινα, ανελήφθη εν δόξη. Και πάλι όμως, ουδαμόθεν χωριζόμενος, δεν χωρίζεται μονίμως από τους ανθρώπους, αλλά μένουν στους ανθρώπους και λέει «Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθυμών». Όπως είπε ότι «Εγώ θα είμαι με θυμών πάσα στα σημέρα της ζωής σου». Έτσι λέγεται το τροπάριο. Ναι. Και ότι «Όπου εσύ 2 ή 3 συνηγμένοι στο εμόν όνομα και εγώ θα είμαι μαζί τους», λέει ο Χριστός. Μένει λοιπόν ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία και για αυτούς που τον πιστεύουν έχει κοινωνία την Θεία Ευχαριστία. Μέσα στη Θεία Ευχαριστία διαιωνίζεται η κοινωνία του Χριστού με τον λαό και εμπολιάζεται, θα λέγαμε, η ανθρώπινη φύση με την αναστημένη φύση και σάρκα του Χριστού. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Χριστοδούλου, για τα ωραία που μας είπατε σήμερα. Να σας πω τι μου άρεσε περισσότερο. Ναι. Ο Χριστός είναι το παν. Ακριβώς. Αυτό, εάν το εννοήσει μέσα στην ψυχούλα του, κάθε άνθρωπος θα το βάλει στην ψυχούλα του ότι ο Χριστός είναι το παν, εκεί. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι τελειώνουν τα πράγματα. Έχει ένα μεγαλείο, πραγματικά μεγαλείο. Και είναι ωραία λέξη, ωραία κουβέντα. Ναι. Χριστός είναι το παν. Χριστός είναι το παν. Γιατί ψάχνουμε σε πολλές άλλες καταστάσεις να βρεθούμε και δεν ξέρουμε ότι εκεί είναι η λύση. Πολλούς άλλους σωτήρες. Πόσες φορές δεν βασανίζουμε και το μυαλό μας. Πιστοί άνθρωποι. Ναι. Τι θα γίνει εκείνο, θα κάνουμε εκείνο, θα μάλλον συμβεί το άλλο και το άλλο. Εάν αφήσουμε το πράγμα εκείνη την ώρα και πούμε Χριστέ μου, εσύ είσαι το παν, εσύ κανόνισε εδώ. Είδατε τη μεγάλη εφορία δημιουργείται στον άνθρωπο, ναι. Ο οποίος έχει εμπιστοσύνη στη δύναμη του Χριστού ότι θα τον οδηγήσει σωστά. Μα θα τον πάρει μαζί του. Μάλιστα. Στη βασιλεία του θα τον αναστήσει και τον πάρει μαζί του. Τι μεγαλύτερο πράγμα. Μάλιστα. Μπορεί. Μετά από αυτήν λοιπόν την έκφραση ότι ο Χριστός ήρθε για να μας πάρει στον ουρανό και άνοιξε δρόμο και είναι το παν για μας, ευχόμεθα αγαπητοί φίλοι, και εσείς αυτήν την οδό να ακολουθήσετε και εμείς, μεγαλείου, και εμείς και εμείς και εμείς και εμείς όλοι μας, όλοι μας έχουμε ανάγκη και μακάρι και οι άπιστοι να γίνουν πιστοί και να σωθεί όλη η ανθρωπότητα και συγχρόνως λίγο φιλότιμο όπως έλεγε ο Πατέρ Παΐσιος. Ο Χριστός λέει έκανε το παν μέχρι και στο Σταυρό ανέβηκε, που ο Σταυρός ήταν το πιο ταπεινωτικό δύσκολο. Και το πιο επώδυνο είδος θανάτου. Εμείς λίγο φιλότιμο να δείξουμε. Ένα χιλιοστό της Σταυρώσεως. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε αγαπητοί φίλοι για σήμερα που είσαστε μαζί μας. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή που αν θέλει ο Θεός είμαστε πάλι κοντά σας στα μηνύματα Ορθοδοξίας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε Κυρίω. Χαίρετε.